Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος είναι μαζί μας. Κύριε Λοβέρδο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοβέρδο. Πού σας συναντούμε, έχετε φέρει την Ελλάδα. Ναι. Πόσες φορές έχετε πάει στα. Έχετε φέρει την Ελλάδα, πόσες φορές βόλτα. Στη Βόρεια Ελλάδα, 4-5 φορές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είμαι στις Αίρες τώρα. Ναι. Και έχω και ένα παράδειγμα, αν θα με ρωτήσετε κάτι για την πανδημία, έχω ένα παράδειγμα από εδώ. Να το πείτε, γιατί περιοδεύετε σε περιοχές της πατρίδας μας που είναι χαμηλό το εμβολιαστικό ποσοστό, είναι χαμηλό το ποσοστό των εμβολιασμένων. Ορίστε, παρακαλώ. Ρώτησα ένα νέο άνθρωπο, φαρμακοποιό, ευγενικό άνθρωπο και στο χώρο της κεντροαριστεράς που κινείται. Το ρώτησα αν κάνει rapid test, μου το τι κάνει. Λέω πόσο κάνουν τα rapid test, μου λέει 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι rapid test αυτά. Ναι. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν είναι προληπτικό δέντρο αυτό. Μάλιστα. Άρα, η ανίχνευση αυτή η οποία προκύπτει από αυτού του είδους τα τεστ, δεν είναι ανίχνευση. Ναι. Και όταν σου λέει μια εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ότι εγώ καλύπτω τις δαπάνες, εκείνοι δηλαδή καλύπτουν τις δαπάνες των εργαζομένων τους, τις καλύπτουν με τέτοια τεστ. Ναι. Τα οποία ανιχνεύουν τον ιό 20-30%. Μάλιστα. Και επαληθεύεται αυτό που έχω πει επανειλημμένα, ότι η κυβέρνησή μας κλείνει το μάτι και στους ανεμβολίες τους. Μάλιστα. Δηλαδή επιτρέπει να λειτουργούν ολόκληρες υπηρεσίες συναλλαγής του κοινού, τεράστιες, όπως είναι, ας πούμε, εγώ ή τα σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Τους επιτρέπει με κάτι τεστ τέτοια. Ναι. Και, με συγχωρείτε, ναι, το συνολικό πρόγραμμα πρόληψης, που είναι το τεστ, παραπέει. Εμείς λέμε κάνουμε τεστ, εντάξει, μια χαρά, δεν έχω τίποτα, και έχεις. Άρα πρέπει... Αυτά τα τεστ τα οποία αγοράζονται χοντρική 50 λεπτά και πολλούνται 1,5 ευρώ, δεν είναι της προκοπής. Άρα εσείς ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση ότι είναι χαλαρή, κύριε Λοβέρδο. Πάρα πολύ χαλαρή, κύριε Πορτοσάλτε. Πάρα πολύ χαλαρή. Ναι. Γιατί το πρόβλημα είναι εκτός ορίων. Δεν είναι ένα εντός ορίων πρόβλημα υγείας που το αντιμετωπίζεις εντός ορίων. Το πρόβλημα είναι εκτός ορίων. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν το σκρίνει σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός, αλλά κάνουμε τώρα, ας τον αφήσουμε να τα πει πρώτα και θα τον κρίνουμε. Ναι, να τον περιμένουμε να τα πει. Ναι. Η εικόνα που έχω εγώ, έτσι, είναι μια εικόνα που δεν επαληθεύονται αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι θα καταστραφούμε μέσα στο Νοέμβριο. Σας παρακαλώ να δεχτείτε ότι γυρίζω όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχω νομό την εικόνα. Λοιπόν, δεχτείτε το, αυτό δεν είμαι ειδικός, αλλά είμαι ένας έμπειρος άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το οποίο λέγανε, ότι θα. Στα μέσα Νοεμβρίου και προς το τέλος Νοεμβρίου περίπου θα πεθαίνουμε κάθε μέρα στον δρόμο. Αλλά και πάλι όμως η σταθεροποίηση σε ένα αριθμό 80 νεκρών την ημέρα, 90 νεκρών την ημέρα, είναι για να κλέσω ή για να λέσω. Ναι, ναι. Και η θέση σας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ποια είναι, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Με βάση αυτά το δεδομένο που είπατε μόλις τώρα. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κοινοτυπώ να πω ότι έχει αναδειχθεί ο ήρωας της ιστορίας. Εντάξει. Ναι. Αλλά έχει εξαντλήσει ήδη τα ωριά του. Από εδώ και πέρα και μετά την πανδημία, κύριε Πρωτοσάλτε, θα χρειαστούν τομές μεγάλες. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας απέδειξε ότι είναι ο μεγάλος χορηγός της υγείας μας. Η δημόσια υγεία προστατεύεται από εκεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο μεγαλύτερο, ναι, θα έλεγα. Ναι. Ωστόσο, το σύστημα ξεπέρασε τα ωριά του. Οι προσλήψεις μόνιμων γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όχι στα κουτουρού, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, ναι, ανάγκη. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτό και να το δει σε σχέση με παθολόγους, λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους, να το δει ειδικά τι είναι αυτό που χρειάζεται και να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις τώρα. Θα χρειαστούμε το μέσα, αλλά αυτά θα τα πούμε, ναι, κατά την άνοιξη. Σήμερα διαβάζω στα νέα, θα το δείτε το θέμα. Θα το δείτε. Βλέπω ότι. Ναι, κύριε Λοβέρδο, αν μου επιτρέπετε. Και δεν γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς με ρωτήσατε γενικά, δεν με ρωτήσατε. Όχι, θα σας πω σήμερα, ας πούμε, στα νέα διαβάζω θέμα υποεξαφάνιση αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι. Είναι κάτι που το λένε και οι γιατροί με τους οποίους μιλούμε δημοσίως. Το λένε. Άρα. Εγώ τους ακούω, αλλά αυτό, ξέρετε, μπορεί να προκύπτει από την εμπειρία ενός ανθρώπου του Παπα-Νικολάου, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, και σας πει εμένα μου λείπουν αυτοί. Άλλο νοσοκομείο θα σας δώσει άλλες ελλείψεις. Πρέπει η κυβέρνηση να το δει συνολικά και να κάνει γρήγορες κινήσεις, γιατί ακόμα κρατεί η πανδημία, αλλά και να κάνει κινήσεις για το καλοκαίρι και μετά. Εγώ δεν τους βλέπω στρατηγικούς. Τους βλέπω λίγο με ροδούλη με ροφάει και να μην δυσαρεστήσουμε και πολλούς πολίτες. Ναι. Το παράδειγμα της Εκκλησίας, ας πούμε, είναι πραγματικά χαρακτηριστικό. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ανήκει στο πίδημα της Εκκλησίας, έτσι, και που εκκλησιάζεται και στις περιοδίες του
πηγαίνοντας και σε δύο και σε τρεις ναούς. Ναι. Θα δείτε αλλού, κύριε Πρωτοστάτη, να τηρούνται τα μέτρα κατά γράμμα και να αισθάνεσαι άνετα, και αλλού να γίνεται βατίσμα. Προσωπική εμπειρία, κύριε Λοβέρδο. Χθες παραβρέθηκα μεταξύ άλλων συναδέλφων μου, φίλων μου, στην εξόδια ακολουθία για τη Σοφία Μιχαλίτση, με την οποία εργαστήκαμε εδώ πολλά χρόνια. Στο ναό ζωοδόχου πηγής στην Παιανία. Ακόμη η σωρός μέσα στο φέρετρο εντός του ναού δεν την είχαν πάρει οι άνθρωποι του γραφείου, και μου επιτίθεται παπάς της του ναού, ιερέας του ναού, λέγοντάς μου: «Κύριε δημοσιογράφε, δεν σας εκτιμώ καθόλου». Και λέω: «Καλά, είναι δυνατόν, βρε αθεόφοβε, εδώ πάνω τώρα είναι η στιγμή αυτή να λογαριαστείς μαζί μου με τη Ζανούζα δίπλα?» Και όμως μου συνέβη, ναι, και Λοβέρδο. Ναι. Αυτό. Είχα πέσει σε κάποιον Ταλεμπάν, προφανώς. Ο ιερέας, ναι, είναι ελεύθερος. Ναι. Η Κυριακή της λειτουργίας του αφήνει όλους όπως είναι. Ναι, ναι. Αυτός είναι ελεύθερος. Ναι. Και αυτός, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι μπαίνουν χωρίς να έχουν τεσταριστεί. Ναι. Ή αν έχει τεσταριστεί με αυτά τα τεστ των 50 λεπτών, δεν έχει τεσταριστεί. Μάλιστα. Και αν είναι 30% το πολύ. Άλλα. Κριτική πρώτη στην κυβέρνηση για το θέμα του κορονοϊού. Για την ακρίβεια, έχετε να πείτε κάτι. Για την ατολμία της. Για την ατολμία της, μάλιστα. Είσαι Υπουργός Υγείας, ναι, είσαι στο πιο δύσκολο Υπουργείο της χώρας. Ναι. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, τα δύο πιο δύσκολα Υπουργεία της χώρας. Όταν είσαι εκεί, δεν είσαι εκεί για να λες πω πως το δύσκολο πρόβλημα είναι και όλοι οι Έλληνες πρέπει ενωμένοι. Ναι. Αυτά είναι σωστά. Σας αναγγέλω λοιπόν, σας αναγγέλω και σε εσάς και στο ακροατήριο, ότι το πρωί της Δευτέρας στις 8 η ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Προσέξτε, για να μιλήσουμε για το πώς σκέπτεται, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, να παρουσιάζει τα σχέδια για το καινούριο, για τις προτάσεις του για το καινούριο ΕΣΥ. Θα αναλώσουμε το χρόνο μας εκεί. Εγώ θα σας... δεν ξέρω αν μπορείτε να τον ακούσετε. Να σας στείλω και το ηχητικό. Κύριε Παρτοσάλτε, ναι, αν ετοιμάζεται να κάνει, ναι, την κατάθεση της στρατηγικής για το ΕΣΥ, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα τον ακούσω. Βεβαίως, και για να κάνετε, για να σας καλέσω να ασκήσετε κριτική, αυτό, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Για να επιδοκιμάσω. Εγώ δεν είναι σύμφωνοι. Να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αυτό λέω, να ακούσουμε τη γνώμη σας. Κάτι καλό θα το επιδοκιμάσω. Βεβαίως, να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αν δεν λέει τίποτα, θα το πω. Για την ακρίβεια έχετε, δηλαδή τη συναντάτε στο διάβασα, κύριε Λοβέρδο, την ακρίβεια. Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί αν μου επιτρέπετε, η ενασχόληση με τον κορονοϊό, θα το πω εγώ που δεν έχω κρύψει την τοποθέτησή μου, δημοσίως θα το πω. Ξέρετε, η διαρκής ενασχόληση μετά του κορονοϊού και με τις ηλιθιότητες των ανεμβολίαστων που ακούμε καθημερινώς ή των ακραίων, κλείνει, σκεπάζει ένα άλλο θέμα της ακρίβειας. Και γι' αυτό ρωτώ, το συναντάτε στο διάβασα? Ακούστε να σας πω, θα σας το φωτογραφίσω. Είμαι στο εργατικό κέντρο Πολυγύρου. Εκεί είναι μεταλλορύχοι και άνθρωποι της εστίασης. Αυτή είναι το διοικητικό συμβούλιο. Στο ποσοστό 90%, 95%. Έρχεται η διαδήλωση των απεργούντων επιχειρηματιών στην εστίαση. Ανεβαίνει ένας απάνω και λέει: «Εγώ», μου λέει, «κύριε, έχω καφετέρια από κάτω. Είμαι εμβολιασμένος. Έχω τρεις εργαζομένους εμβολιασμένους. Έχω από 250 καφέδες το πρωί 50, διότι εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τα μέτρα ελέγχου όπως πρέπει κτλ. Και αναγκάζομαι, γιατί ο έλεγχος θα γίνει και θα φάω 5.000 πρόστιμο. Έχω καλύπτω τους εργαζόμενους μου και ήρθα τώρα να πάρω φυσίδα, να πάρω αέριο και μου ακρίβεται 3 ευρώ. Λύστε μου εσύ αυτό. Μου το είπε και έτσι ακριβώς. Ναι. Όπως σας το λέω, πολύ ευγενικός, πολύ κύριος. Λύστε μου εσύ αυτό. Σηκώνεις τα χέρια, τα σηκώνεις. Δηλαδή κοκτέιλ της ακρίβειας με μέτρα τα οποία προκύπτουν ως αναγκαία, αλλά που τα οποία επιβαρύνουν στιγμές επιχειρήσεις. Τώρα μιλάμε για επιχειρήσεις με 80.000 εποχικούς εργαζομένους. Ναι. Εγώ έχω συγγενείς πολύ στενούς που είναι εποχικοί εργαζόμενοι στην εστίαση. Και βλέπω. Λοιπόν, έχουμε ένα κοκτέιλ, έχουμε ένα μείγμα πολλών προβλημάτων, τα οποία για να αντιμετωπιστούν κατά βάση πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως χώρα και να είμαστε αυστηροί σε αυτό, και στη συνέχεια να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο που υπάρχει ακόμα δημοσιονομικός χώρος ελεύθερος, δηλαδή δημοσιονομική χαλάρωση. Γιατί εγώ διάβασα στην περασμένη εβδομάδα και μου ανοίξαν τα μάτια. Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συζητάει. Ενώ εμείς λέμε αυτά. Βλέπουν το δημόσιο χρέος να αυξάνεται σε όλες τις χώρες. Εμείς είμαστε πάνω από 300 δις. Έχουμε περάσει κατά πολύ το όριο του 60%. Να επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 60%.
και στα 3% ελλείμματα, δεν επιμένουν στο μάστι. Υπάρχουν οι χώρες του Βορρά που πιέζουν, κύριε Πορτοστάλτη, πάμε γρήγορα να συμμαζευτούμε. Υπάρχουν εμείς οι χώρες του Νότου που λέμε όπα. Αποφασίσανε ότι θα κρατήσουν το 60%, αλλά θα εξατομικεύουν σε κάθε χώρα το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει με το δημόσιο χρέος της. Και έρχεται το 2023, όπου με μια γέφυρα προφανώς, θα δούμε μικρή μεγάλη, θα μπούμε πάλι στις σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές. Εκεί τα κάνουν. Αν η γραφειοκρατία κρατεί καλά όπως κρατεί σήμερα στη χώρα μας. Μην μου πείτε τώρα ότι η κυβέρνηση αυτή έχει λύσει προβλήματα γραφειοκρατίας. Τίποτα δεν έχει κάνει. Ναι. Δεν μηδενίζω. Δεν είναι σύμφωνο. Γιατί όπου έκανε κάτι, εγώ το επιδοκίμασα. Αλλά γενικά αγώνα κατά τη γραφειοκρατία που την αστεύει την οικονομία δεν έχει κάνει. Έχει, τώρα, δεν θέλω να ακυρώσω τις όποιες προσπάθειες του κυρίου Πιερακάκη που κάνει παράκαμψη στη γραφειοκρατία. Αλλά η γραφειοκρατία ως μέγεθος είναι εκεί. Απλώς κάνει παράκαμψη και για να μας διευκολύνει. Ο Πιερακάκης δεν φτάνει, γιατί ο Πιερακάκης θα σου πει, κύριε Πορτοστάλτη, έλα εδώ, κατάθεσέ μου έτσι ψηφιακά. Θα την καταθέσει. Τα πιστοποιητικά που σου ζητάει το δημόσιο είναι 20. Ναι, ναι. Απλώς δεν θα πας εκεί στην υπηρεσία, θα τα στείλεις ψηφιακά, αλλά 20 πρέπει να τα μαζέψεις. Αυτό το κράτος που στήθηκε το γραφειοκρατικό από την Πασοκονοδημοκρατία, κύριε Λοβέρδο, ήρθε η ώρα... Στήθηκε από το 19ο αιώνα. Καλά, εντάξει. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτό, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος. Το πρώτο πράγμα που λέω, ότι αν είμαι η επιλογή του κόσμου, λέω αν, μπορεί να μην είμαι, μπορεί και να είμαι. Αν είμαι η επιλογή των πολιτών, το α και το ω της στρατηγικής αυτού του κόμματος θα είναι η οικονομία με κριτήριο την καταπολέμηση της καθοκρατίας. Όλα τα κόμματα το λένε, όπως λέγανε και για τον ΕΟΠΗ, όλα τα κόμματα επί 40 χρόνια, ότι πρέπει να γίνει το μονοψώνιο της υγείας, δεν το έκανε κανένα. Γιατί όταν το κάναμε εμείς, είχαμε 1,5 μήνα υποκατάσταση. Η μείωση του κράτους σε επίπεδο υπαλληλίας, να τη δούμε, τα ακούμε, είναι πολύ. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Αυτό να το λες μέσα στο πρόγραμμά σου μεταξύ χιλίων άλλων. Εγώ θα το κάνω εάν είμαι. Θα το κάνω νούμερο ένα, το πρώτο. Θα είναι το πρώτο, θα είναι η στρατηγική. Και να σας το πω κι αλλιώς. Και να σας το πω, το Πασόκ που συνέβαλε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στη γιγάντωση, εννοώ πληθυσμιακά, του κράτους, να είναι με εσάς πρόεδρο, να ξεκινήσει την αντίστροφη διαδρομή. Εδώ είμαστε. Εγώ θα το ήθελα προσωπικά, πολύ προσωπικά ως Άρης. Είπα στον κύριο Καραμαλή που τον εκτιμώ, τον Υπουργό Μεταφορών. Ευγενικός πολιτικός. Σοβαρός πολιτικός. Σύμφωνο. Σωστά. Όπως το λέω. Για την επιτάχυνση της ροής του χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τις δημόσιες συμβάσεις. Οι δημόσιες συμβάσεις αρχίζουν από το κράτος και φτάνουν και που δεν φτάνουν. Ναι. Έτσι. Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, του λέω, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, γιατί αυτός ο οποίος παρακολλεί μια δημόσια επένδυση επί 5 χρόνια κάνοντας προσφυγές και στάσεις, όταν χάνει τελικά, δεν πληρώνει τίποτα. 5 χρόνια καθυστερεί ένα έργο με τεράστιο κόστος για την οικονομία, για την τοπική οικονομία, για την περιφερειακή, για τη δημόσια οικονομία. Γιατί αυτός που βάζει άλλους να κάνουν εστάσεις και κάνει ο ίδιος ή εκβιάζει μέσω των εστάσεων, δεν πληρώνει τίποτα στο τέλος. Ναι. Τι ωραία, αυτό να το πείτε και στη Θεσσαλονίκη με τους συλλόγους των παρημουδημούν γύρω από το Λευκό Πύργο που σηκώνει το χέρι για το σταθμό Βενιζέλου. Σε κοιτάει ο Υπουργός. Ωραία ιδέα, για πέρασε ένα χρόνο από τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ το καταθέτω και ως στοιχείο της δικής μου υποψηφιότητας. Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας θα είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, εάν είμαι εγώ πρόεδρος. Χαίρομαι που τα ακούω. Τελευταία ερώτηση. Θα βλέπουμε τους υπουργούς όλους υπό αυτό το πρίσμα. Και η κριτική θα γίνεται εκεί. Σωστά. 29 Νοεμβρίου, 5 συμμετέχοντες στην δημόσια κρατική τηλεόραση, το debate σας με την απουσία του κυρίου Παπανδρέου. Σωστά. Έτσι είναι, ναι. Έτσι. Μάλιστα. 29 του μηνός, 10 το βράδυ. Δεν αδικεί τον εαυτό του. Δεν τον αδικεί τον εαυτό του ο κύριος Παπανδρέου. Δεν τον αδικεί. Δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Εγώ σέβομαι τους συνυποψηφίους μου, αισθάνομαι ίσως με όλους και θα είμαι εκεί. Μάλιστα. Να απαντήσετε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λοβέρδο. Καλή συνέχεια σας. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ.